Θύμα επιτηδίων χάκερ έπεσε σε ρέος εργαζόμενος στις αρχές της εβδομάδας. Έκπληκτος δέχτηκε τηλεφώνημα με το οποίο ανακάλυψε ότι τα χρήματα που είχε στην χρεωστική του κάρτα έκαναν φτερά. Ξαφνικά το απόγευμα, καθώς γύρισα από τη δουλειά, πήραν τηλέφωνο οι ίδιοι άνθρωποι υπεύθυνοι από την τράπεζα Πειραιώς και με ρώτησαν αν κάποιες συναλλαγές μέσω χρεωστικής κάρτας έγιναν από εμένα. Τώρα αυτά τα λεφτά από μένα έχουν χαθεί. Απλά σήμερα πήγα στην τράπεζα Πειραιώς, μίλησα με κάποιους υπεύθυνους εκεί και ένα παρήγορο είναι ότι μου είπαν ότι προφανώς ίσως το ποσό αυτό να αντικατασταθεί, αλλά μετά από αρκετό καιρό. Με έχουν στείλει ένα email ότι η αίτηση αφισβήτησης που έχω κάνει έχει παραλυθεί και επεξεργάζεται. Ψύχρεμος εργαζόμενος ΕΡΕΟΣ μίλησε με τους υπεύθυνους σε υποκατάστημα της τράπεζας, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι βρέθηκε ο ύποπτος και σύντομα τα χρήματά του θα έρθουν στις τσέπες του. Ξαφνικά μου ανακοίνωσαν ότι από το σταθμό, στη πληροδρομικό σταθμό του Βερολίνου, έγιναν κάποιες συναλλαγές μέσω της δικιάς μου κάρτας. Με αφορμή το περιστατικό, η τράπεζα υπενθυμίζει ότι υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου που προστατεύουν τους καταθέτες, ενώ εξέδωσαν οδηγίες προς τους καταναλωτές, στις οποίες μεταξύ άλλων αναφέρουν για τις αγορές. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, μην αποκαλύπτετε το PIN σας σε υπάλληλο του καταστήματος ή άλλο τρίτο πρόσωπο και πληκτρολογήστε ο ίδιος το τερματικό του εμπόρου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα οπτική επαφή με την κάρτα. Δεύτερον, ελέγχετε πάντα το δελτίο χρέωσης στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της κάρτας, κρατάτε το αντίγραφο της απόδειξης που σας δίνει το κατάστημα και, φεύγοντας, βεβαιωθείτε ότι πήρατε τη σωστή κάρτα.